Ο πελαργός είναι ένα από τα πιο γνωστά και πιο εντυπωσιακά είδη πουλιών των ελληνικών υγροτόπων, αλλά και των πόλεων και των χωριών. Είναι ιδιαίτερα αγαπητός στον άνθρωπο για διάφορους λόγους, αλλά κυρίως γιατί ο ερχομός του σηματοδοτεί την άνοιξη. Το πρωί της Κυριακής, το τμήμα Πρασίνου του Δήμου Ιωαννιτών με τη συνδρομή της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του ειδικού γερανοφόρου προχώρησαν στον καθαρισμό της φωλιάς του πελαργού που βρίσκεται δεκαετίες τώρα στο μιναρέ του τεμένου στο τζαμί της Καλούτσιανης. Μια εβδομάδα νωρίτερα από πέρσι, μιας και ο καιρός το επέτρεψε, έγιναν όλες οι απαραίτητες εργασίες για να καθαριστεί η φωλιά του πελαργού, την οποία σύντομα ευελπιστούμε όλοι να επισκεφτεί με το τέρι του, αλλά και να απομακρυνθούν φερτά υλικά που ίσως να είναι επικίνδυνα για τους περαστικούς εν πέσω. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η υπηρεσία Πρασίνου με τη συνδρομή της πυροσβεστικής καθαρίζουμε τη φωλιά του πελαργού στο τζαμί. Αυτό γίνεται μόνο για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη φωλιά, να μην πέφτουν αντικείμενα, βαριά αντικείμενα που μαζεύει πάνω ο πελαργός και υπάρχει πρόβλημα για τους πεζούς αλλά και για την ίδια τη φωλιά. Ο ερχομός του πελαργού σημαδοτεί την άνοιξη και μας κάνει να αισθανόμαστε, να έχουμε έτσι την αίσθηση της αλλαγής. Και γι' αυτό το λόγο κάθε χρόνο η υπηρεσία μας έχει τίνει να γίνει έθιμο πλέον να καθαρίζουμε τη φωλιά του πελαργού εδώ στο τζαμί. Πιστεύουμε ότι και για φέτος θα μας επισκεφτεί ο πελαργός, όπως κάθε χρόνο. Η πελαργή είναι πουλιά της πόλης και της υπαίθρου και αποτελούν σύμβολο της αρμονικής συμβίωσης του ανθρώπου με τη φύση. Ο πελαργός ή αλλιώς το λελέκι του ελληνικού κάμπου είναι ένα πραγματικά ανθρωπόφιλο πουλί. Φωλιάζει πάντοτε κοντά σε οικισμούς, σε περιοχές που γειτονεύουν με υγροτόπους, λιβάδια και καλλιέργειες. Οι φωλιές τους φτιάχνονται πάντοτε σε ψηλά σημεία, πάνω σε στέγη σπιτιών, σε καμινάδες, σε κολόνες, σε μεγάλα δέντρα, γκρεμούς, σε ρήπια, εκκλησίες και καμπαναριά. Ο αρσενικός πελαργός είναι αυτός που φτάνει συνήθως πρώτος και αναλαμβάνει τη συντήρηση ή και την εξαρχής κατασκευή της φωλιάς. Αν και το χτίσιμο της φωλιάς μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες ημέρες, οι πελαργοί προτιμούν να μην φτιάχνουν κάθε χρόνο νέα φωλιά, αλλά να επισκευάζουν και να χρησιμοποιούν την παλιά τους. Τα Γιάννενα μαζί με τη Φιλιππιάδα, την Άρτα, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα, την Καστοριά και άλλες γειτονικές πόλεις είναι από αυτές που παραδοσιακά τις επισκέπτονται οι πελαργοί. Ο ερχομός του πελαργού σε κάθε τόπο, σύμφωνα με την παράδοση και τις λαϊκές δοξασίες, συμβολίζει την αρμονία και την ευδαιμονία.